Λοιπόν, όπως μας είπες το πρωί, αν καταλάβαμε καλά, λες να φύγουμε εμείς, να πάμε, να φροντίσουμε λίγο τους γέρους, να κάνουμε παρέα και στη μανούλα σου. Ναι. Και εσύ, αύριο το πολύ μεθαύριο, παίρνεις το καράβι και έρχεσαι. Ακριβώς. Επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση? Ευχαριστώ. Είναι σοβαρό, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει? Μια φιλική σχέση είναι πάνω. Μια καλοκαιρινή παρέα. Μπράβο. Δηλαδή, άμα τη δεις χειμώνα στην Τσιμισκή, εσύ θα στρίψεις την Κομνηνών? Όχι. Θα πούμε μια καλημέρα, τα νέα μας κλπ. Μπορεί να πιείτε και ένα καφέ. Γιατί όχι, φίλοι είμαστε. Κοίτα, Αντώνη, ο Πάνος εννοεί αν πέρα από μια φιλία υπάρχει και ένα αίσθημα. Αίσθημα υπάρχει. Ο άνθρωπος έχει αισθήματα. Αυτό το ξεχωρίζει από το φυτικό και το ζωικό βασίλειο. Μπράβο! Να το πούμε τότε πιο καθαρά. Είσαι καψούρης ή πηγαίνεις μπάμε ένα δύο κιχά μου και φύγαμε? Αντώνη, Πάνο, Μιχάλη, ου! Κλειτεμνίστρα! Ου! Τι εννοείς μπάμε ένα δύο κιχά μου και φύγαμε? Αυτό δεν σας το μάθανε στο Πασόκ? Πάνο, γιατί ανακατεύεις στο Πασόκ? Τι δουλειά έχει το Πασόκ με αισθήματα? Ρε, το προορίζουνε για υπουργό τον άνθρωπο. Άμα μπει στη λίστα για βουλευτής, βέβαια. Και δεν το μάθανε δύο πράγματα? Έτσι βόηθη θα κυβερνάει τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ φρόντισα τρεις οικογένειες. Να πάτε τώρα στη σειρά σας. Ή όλοι μαζί ή κανένας. 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 Αγάπη που γίνες φωτιά, τσιγάρο αναμένο από την κάφτρα σου ξανά, και εγώ με και πεθαίνω. Αγάπη που γίνες φωτιά, τσιγάρο αναμένο. Έχουμε σκηνή? Έχουμε πάντα, αλλά τι το χρειαζόμαστε το σκηνή? Να τον δέσουμε το χρειαζόμαστε. Τον Αντώνη. Τον πιάνω εγώ με το καλό. Έρχεσαι από πίσω εσύ. Μόλις πω τη λέξη η μανούλα σου.